Τέλειο. Σ' αρέσει γενικά το φανταζί, ε. Μ' αρέσει, ρε. Και στη ζωή σου, ε. Αυτό είμαι δεμένος. Μα σε αφήνει. Οδηγάρα! Με θέλει έτσι αδράστα. Ο κόσμο δεν δράσει. Και εγώ τα θέλω. Παλιά. Ε, τα ρέα σα. Καλό. Εντάξει, Νίκο. Μπορεί να ήταν αυτόματο. Τι είπε και η Κατερίνα, κάτσε να ανοίξει πίσω το κεφάλι μου. Ήταν αυτόματο το αυτοκίνητο, του έλεγε πήγαινε με τι και πήγαινε. Εντάξει, το είχε με το ένα και το άλλο. Θέλω να σου πω και πάρα πολύ πλάκα που οδηγούσε και μιλούσε δίπλα, γιατί οδηγούμε κι εμείς. Έλα να με πάρεις 10 λεπτά κίνη. Όπως είναι. Και εντάξει, μπορεί να κοιτάξει. Και ξαφνικά όταν είναι, αφήνει το τιμόνι. Τα νέα, τι γίνεται. Εντάξει, υπέροχο. Τι. Φαντάσου, έτσι κάνει η Κατερίνα. Παιδιά, εγώ οδηγώ πολύ καλά. Μαρία, πες που έχουμε πάει τόσες βόλτες μαζί. Ήταν η φορά που πήγες και μας είπες, ήταν την παιδική μου ηλικία να περνάει γρήγορα από μπροστά. Βάζει το αυτόματο η κοπέλα. Βάζει το αυτόματο. Και πάει αυτό μόνο του. Του λες και που να πάει, το αφήνεις τύπου. Πού θα θέλεις να με πας σήμερα. Γενικώς το που έχω πάρει τον καινούργιο τον οδηγό, τον ωραίο, του μιλάω κιόλας. Και με πηγαίνει μια χαρά. Ναι, αγάπη μου, ναι. Στον τρίπονα που οδηγεί έτσι. Τον κύριο Φλωρινιώτη. Στην τηλεόραση. Με μεγάλη αγάπη και πολλά συγχαρητήρια για αυτό το, δεν ξέρω, φαινόμενο που ζήσαμε. Στην οδηγάρα του αιώνα, στον Τρίφωνα Σαμαρά. Congratulations, Τρίφωνα. You are the one. You are the one. You are the winner. Congratulations.